aman aman, huy aman aman. Πάσμα να σε σακίσεν και να φύτσε με το παλίγκα. Πάσμα να σε σακίσεν. Τσάκλιαν ρωματίαν και με τα τσάκλια το μάτια τσέκαεν η καρδία και με τα τσάκλια το μάτια έκαψεν την καρδία. Και να πω σκιώψε το βραδόξα σε μεν έρθεν ο χαρόν και το θάνατον καινούνιζα θαρμό πόμπος θα χάνω. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αγαπητοί πατριώτες, ίαν και ευλογίαν. Η ιστορική σταυροπηγιακή πατριαρχική μονή του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνα διαδραμάτισε τεράστιο θρησκευτικό, πνευματικό και εθνικό ρόλο και ακτινοβολούσε επί 17 αιώνες στο όρος Βαζελών ή Ζαβουλών της περιοχής Ματσούκας του Πόντου. Η μονή του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνα, που είναι η αρχαιότερη μονή του Πόντου, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων του Πόντου και Μικράς Ασίας, αιώνος ολόκληρους στη διαμόρφωση, διατήρηση και εξάπλωση του ελληνικού πνεύματος, του ελληνικού πολιτισμού. Οι Έλληνες του Πόντου, εύστροφοι, έξυπνοι, περίεργοι, πρικισμένοι με κριτική σκέψη, δραστήριοι, φιλόξενοι και φιλιρηνικοί αγωνίστηκαν, κρατήθηκαν στη ζωή απομακρύνοντας κάθε φορά τους σοβαρούς κινδύνους που προέρχονταν από τους Τούρκους. Πέρασαν αιώνες σημαδεμένοι με συγκλονιστικά γεγονότα, ώσπου έφτασαν οι συνταρακτικές στιγμές του ξεριζωμού του ποντιακού πληθυσμού από τις ιερές προγονικές τους εστίες.
Έτσι η μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαζελώνα, έρμεο στα χέρια των αλλοθρίσκων, είχε την ίδια τύχη με τα άλλα θρησκευτικά μας σύμβολα. Χαλάσματα, ερείπια, πλήνθη και κέραμη. Δυτικά από την Παναγία Σουμελά, σε ένα παρόμοια παραδείσιο ορεινό και δασωμένο τοπίο, στο βάθος της κοιλάδας της Ματσούκας, που τα νερά του ποταμιού της χύνονται στην κοιλάδα του Πηξίτη, βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι του Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννη, το ονομαζόμενο Ζαβουλών. Μια άλλη ονομασία κατά παραφθορά, πιθανώς της προηγούμενης, είναι η νεότερη Βαζελών. Η παράδοση θεωρεί το μοναστήρι τούτο πιο παλιό και από τη Σουμελά, γιατί το ανάγει στο έτος 270. Η παλαιότερη μάλιστα θέση του ήταν χαμηλότερα, κοντά στην όχθη του ποταμιού, στο χωριό Σαχνόη, όπου και υπήρχε ως την ανταλλαγή του 1923 παρεκκλήση του προδρόμου. Το μοναστήρι καταστράφηκε από τους Πέρσες τον 6ο αιώνα και ξαναχτίστηκε μεγαλοπρεπέστερο με έξοδα του Ιουστινιανού και με μέρημνα του στρατηγού Βελισάριου. Ο τελευταίος έκτισε εκεί και φρούριο, το Παλαιόκαστρο, στην περιοχή της Παλαιοματσούκας και μάλιστα κοντά στο χωριό Χαψίν, στους πρόποδες του βουνού Ζήγανα. Ο Γάλλος περιηγητής και βοτανολόγος Τουρνεφόρ, που επισκέφθηκε το μοναστήρι το 1702, ομολογεί ότι τα όμορφα δάση που το περιβάλλουν δεν τα βρήκε σε κανένα μέρος των Άλμπεων και ότι θα ευχόταν να περνούσε τον υπόλοιπο καιρό της ζωής του στον τόπο τούτο. Από τα μνημεία και τα κοιμήλια της Μονής, παλαιότεροι είναι οι κώδικες που περιέχουν αντίγραφα χρυσοβούλων των αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας, τα δωρητήρια και πολιτήρια έγγραφα, τα κρισιμόγραφα και οι άλλες δικαστικές αποφάσεις, από όπου αντλούμε χρήσιμες ιστορικές και γεωγραφικές ειδήσεις, καθώς και πληροφορίες για την κοινωνική και οικονομική ζωή της Τραπεζούντας, ιδιαίτερα από το 13ο έως τον 16ο αιώνα. Τέλος μαθαίνουμε για τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, για το μετρικό σύστημα, για τα ονόματα πολλών οικογενειών και αρχόντων και τιτλούχων της αυτοκρατορικής αυλής. Επίσης, κάποτε έχουμε και κείμενα γραμμένα στη λαϊκή διάλεκτο του Πόντου και ιδιαίτερα του τραπεζουντιακού ιδιώματος. Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου είναι νεότερη, κτίσμα του 1809, οικοδομημένο στη θέση παλαιότερου ναού. Την νότια πλευρά του μοναστηριού την αποτελούν τα αρχαιότερα κτίσματά της και είναι κυρίως κελιά και δωμάτια με ξύλινους εξώστες, επεξεργασμένους με μεγάλη λεπτότητα και τέχνη. Αυτά είναι δείγματα της οικιακής αρχιτεκτονικής και ξυλογλυπτικής τέχνης στο βάνδο των Ματσουκάων, όπως ονομαζόταν η περιοχή την εποχή της αυτοκρατορίας των Κομνηνών, τα οποία ανάγονται πιθανώς τον 16ο αιώνα. Ακόμα και στο ίδιο το Άγιον Όρος δεν υπάρχουν δείγματα τέτοιας ξυλογλυπτικής τέχνης, βεβαιώνει ο Μητροπολίτης Χρύσαρθος. Ωστόσο και το μοναστήρι και το ναό, μετά τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου, οι Τούρκοι τα κατέστρεψαν και τα ερήμωσαν. Μόνο τα ερείπια τους σώζονται σήμερα. Η Ιερά Μονή του Βαζελώνα αναστολίθηκε στον Άγιο Δημήτριο του νομού Κοζάνης με πρωτοβουλία του Σωματείου. Ύστερα από μεγάλες προσπάθειες, ο Ιερός Ναός ολοκληρώνεται. Επίσης, ολοκληρώνονται τα κελιά των μοναχών και οι ξενώνες των επισκεπτών. Τις περισσότερες φορές που ασχολούμαι με θέματα που αφορούν την πατρίδα μας, αναλογίζομαι τι είχαμε και τι χάσαμε και πολλές φορές ψάχνω και το αίτιον, όπως λέμε εμείς. Κράτος φυσικά δεν είχαμε, αλλά είχαμε όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανωμένου κράτους. Σχολεία, εκκλησίες, πολιτείες, συλλόγους, εφημερίδες, διοίκηση αυστηρή, εμπόριο,
τέχνες και μερικά από αυτά σε τέτοιο βαθμό να θαμάεται κανείς. Ούτε στη σημερινή Ελλάδα μπορείς να τα βρεις. Και όμως, χωρίς να μας ρωτήσει κανείς, εφάρμοσαν τότε, όπως και τώρα, τη νέα τάξη πραγμάτων. Ο κόσμον εταράει. Άλλα δά εδέβαν κι άλλα κι. Και χάσαμε, ίντεν είχαμε κι ίντεν είχαμε. Και πέμναν σε εμάς μόνον η νοσταλγία για τις χαμένες πατρίδες. Τρανών γεράν, αγιάτρευτον. Ας εγκαλά η Κεμεντζέ και τα τραβωδίας. Με αυτά μετριάζουμε την πίκρα και τα βάσανά μας. Ποντιακοί χοροί μαζί με τα δημοτικά μας τραγούδια και τα λαϊκά δύστιχα αποτελούν τα εκλεκτότερα κομμάτια της ποντιακής παράδοσης. Οι χοροί μας μαζί με τα ποντιακά δύστιχα και την ποντιακή μουσική παράδοση με κύριο όργανο την αθάνατη ποντιακή λύρα θα είναι ίσως τα μόνα που όπως φαίνεται θα επιζήσουν στους αιώνες τη στιγμή που η γλώσσα μας, τα ήθη και έθιμά μας, οι παραδόσεις μας κλπ. Τείνουν να εκλείψουν. Και τούτο γιατί είναι τα πιο σκυρά μέσα έκφρασης της ζωτικότητας της ψυχής των Ποντίων. Ο χορός Λετσίνα, χορός των Ποντίων του Καυκάσου, είναι ακόμα ένας πολεμικός χορός και χορεύεται με χέρια υψωμένα, είναι ζωηρός, ομαδικός και όχι κυκλικός. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, περίμενα από καιρό να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τις αξέχαστες πατρίδες από φορείς και σωματεία και από προσφυγικούς συλλόγους. Για να γενικευτεί κάπως το θέμα, να αποκτήσει κάποια βαρύτητα, για να δώσουν και οι αρμόδιοι την πρέπουσα σημασία. Τουλάχιστον να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας και την ιστορία μας. Το ενδιαφέρον ήρθε από τον κύριο Ρετζίδη Γιώργο, κάτοικο Κλεισούς Ορεστιάδος. Φρόντισε, όπως λέει, με την βοήθεια συγχωριανών του, των αρχών και τοπικών φορέων, να στήσει μνημείο για τις αξέχαστες πατρίδες στην αυλή του σχολείου, ένας βράχος και μια μπρούντζινη πλάκα με τα ονόματα των αξέχαστων πατρίδων. Να δούμε όμως τι λέει στους απανταχούς συμπατριώτες του στην επιστολή που μας έστειλε. Κάνω έκκληση μέσω της εκπομπής σας σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται και είναι οι πρόγονοί τους από τα μέρη που γράφονται τα ονόματά τους στην πλάκα, να επισκεφθούν τη Νέα Ορεστιάδα και στην Εκκλησία της Παναγιάς στον συνοικισμό της Κλεισούς, να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των προγόνων τους, έστω κι αν αργά τους θυμηθήκαμε. Θα τους θυμόμαστε πάντα και οι επόμενες γενιές θα μαθαίνουν την ιστορία τους. Παραθέτω παρακάτω τα ονόματα των αξέχαστων και αλυσμόνητων πατρίδων. Αδριανούπολη, Βυζή, Γανός, Δανιλάκη, Καπαδοκία, Κάραγατς, Κάρακασίμ, Κρασοχώρη, Λεοντάρι, Μακρά Γέφυρα, Μεγάλο Ζαλούφι, Μπιάλα Βάρνας, Προκόπιο Ικονίου, 40 εκκλησίες, Σκοπός, Σοφίδες, Τσάλι, Τσόγκαρα ή Τσόγκαρα. Κλωσκούμο πεις γυρίζω. Θα αντρίζω. Τι νουσιάλουμε, μεν ζεμ, να κέρθεσαι. Θα αντρίζω και να κέρθεσαι.
κι άλλο καλείο για τέμε νέο παγινεκίζω και νέο παγινεκίζω. Κι άλλο καλείο για τέμε νέο παγινεκίζω και νέο παγινεκίζω. Κινούμε εγώ γουρπάν για τέσο να τις ευδάν. Αμπέτς με θεχώ χαράν κι ας μην έχω ξάι παράν. Αμπέτς με θεχώ χαράν κι ας μην έχω ξάι παράν. Απάσιγκαϊτεμαπάν, ο Θεόν την ψήμνα πέρσα στρώντον γιοργάντζαπάν. Ο Θεόν την ψήμνα πέρσα στρώντον γιοργάντζαπάν. Συντάξιλα, εντέρα είναι εντέρα. Ταράβα συντάξιλα, εντέρα είναι εντέρα. Αυστόγγιτς και δίμανας, χωράμε σε μέντερα. Αυστόγγιτς και δίμανας, χωράμε σε μέντερα. Φάιτε